Μάλιστα, πάμε τώρα να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι με την επικαιρότητα και κυρίως τώρα με την πολιτική επικαιρότητα και έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε εδώ μαζί μας τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο και πολιτικό πρώην υφυπουργό, τον Terence Quick. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχάς να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Βάσο, εσένα και τον Άστρα και θα σε παρακαλέσω την επόμενη φορά που θα συνεργαζόμαστε τακτικά το πολιτικός και πρώην υφυπουργός να το διαγράψει. Εντάξει, κρατάμε το δημοσιογράφο. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Αυτό σωστό. Και έχοντας βέβαια την εμπειρία μέσα από την πολιτική, μακριά από την πολιτική, για όσους έχουν τουλάχιστον λίγο έτσι μυαλό παραπάνω. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω Βάσο διότι είναι ένα πεδίο ανθρωποφαγίας. Ναι, εκεί όπου πιστεύω πως η πλειοψηφία, δεν λέω όλοι, η πλειοψηφία είναι ο εαυτός τους, είναι η προβολή τους, είναι το πως δεν θα υπηρετήσουν σωστά την Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω, επειδή και βεβαίως πάνω απ' όλα δεν έχει να κάνει με την δουλειά που κάνεις εσύ και εγώ, δηλαδή να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και όπως θέλουμε, γιατί μέσα στην πολιτική υπάρχουν πολλά απαγορεύεται, πολλά δεν επιτρέπεται. Οπότε, ναι, αλλά αν κανείς δεν συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες, άρα τι, δεν θα έχουμε εκλογή βουλής, δεν θα έχουμε βουλευτές, δεν θα έχουμε τι. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό Βάσο. Το 12 που έγινε πράγματι μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη Βουλή μέσα με τις εκλογές τότε, τις μνημονιακές, άλλαξε το περίπου το 30% των βουλευτών. Ήταν θέμα λίγων μηνών για να καπελωθούν από τους παλιούς. Ναι. Νομίζω ότι θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η κουβέντα αν την ανοίξουμε, έτσι, πώς λειτουργεί δηλαδή. Δεν την ανοίξουμε κάτι. Τιμή για μένα που ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί αυτή είναι μια άλλη Ελλάδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι μια Ελλάδα όπου όλοι, διπλωματικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, υπηρετούν πραγματικά το εθνικό συμφέρον. Και αν η Ελλάδα ήταν στο 20% του πώς δουλεύει το Υπουργείο Εξωτερικών, θα είχαμε μια άλλη πατρίδα. Το εννοώ αυτό. Πάμε λοιπόν στην δημοσιογραφική καθαρά ιδιότητα, έτσι αφήνουμε τα άλλα στην άκρη. Σε παρακαλώ. Ωραία. Και πάμε, γιατί θέλουμε το σχολιασμό σας σχετικά με το θέμα που κυριαρχεί στην κοινωνία. Έτσι, νομίζω, έχω την εικόνα και μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά και τις συζητήσεις με όλους γύρω, ότι είναι από τα θέματα, ο γάμος δηλαδή ομόφυλων ζευγαριών, αλλά κυρίως τεκνοθεσία, υιοθεσία, που μας έχει απασχολήσει τόσο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή απασχολεί κάθε κουβέντα, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε οτιδήποτε γύρω μας, θα ακούσουμε να το σχολιάζουν αυτό το ζήτημα. Σε αυτό τώρα είχαμε χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ και περίμεναν και πολλοί να ακούσουν τι τελικά θα πει και πώς κυρίως θα χειριστεί και τις αντιδράσεις που υπάρχουν εσωκομματικά για τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την εκατέρωθεν υπόσχεση ότι λόγω δημοσιογραφικού επαγγέλματος θα μιλάμε στον ελληνικό βάσο. Εντάξει, πάμε και σε αυτό. Πάμε τώρα όμως στην ουσία της υπόθεσης. Βεβαίως είναι ένα μεγάλο θέμα. Ομολογώ όμως ότι όταν υπάρχουν άλλα πολύ πιο κρίσιμα ζητήματα στην κοινωνία μας, το γιατί γίνεται τέτοια μεγάλη κουβέντα για κάτι που προβλέπεται και συνταγματικά και σε σχέση με την ισότητα των δύο φύλων και σε σχέση με, με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν αυτή τη στιγμή ταλανιζόμαστε από ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, από μια εγκληματικότητα η οποία δεν έχει τέλος και φρένο, είτε αφορά την παιδική παραβατικότητα, είτε αφορά τους ενήλικες. Μιλάμε ότι κάθε μέρα το αστυνομικό δελτίο έχει και καινούρια πράγματα, τα οποία είναι φρικιαστικά. Όταν έχουμε κρεμότητες με εθνικά θέματα και πολύ περισσότερο και σε μια περιοχή όπως είναι η Θεσσαλία, τώρα έβλεπα το ρεπορτάζ που μόλις παίξατε με τον Δήμαρχο τον κύριο Μπέο, όταν γίνεται μια Θεσσαλία η οποία προσπαθεί να συντάξει τις δυνάμεις της μετά από την φοβερή καταστροφή. Ναι. Και μας απασχολεί κάτι που το θεωρώ αυτονόητο. Άρα τι λες, ότι δεν ήταν της παρούσης να ανοίξει το θέμα?
Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι με το που θα μπει το 24 θα πάει σε full μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα είχε πει, είχε κάνει και τη δήλωση ότι ποσός με ενδιαφέρει αν ενοχλήσω κάποιους. Είναι προφανές ότι βάζει και το θέμα αυτό επάνω στο τραπέζι, που όμως για μένα είναι μέσα στην... είναι μια συνταγματική υποχρέωση του να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν την δική τους την επιλογή του συντρόφου για α, β, γ λόγους. Η κουβέντα άνοιξε. Πολλοί λένε, μα την άνοιξες τώρα Κυριάκο για να σκεπάσεις τα άλλα προβλήματα, αυτά που έλεγα πριν, της ακρίβειας, εγκληματικότητας, των εθνικών θεμάτων, δεν ξέρω. Ο ίδιος λέει ότι την άνοιξε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Και όχι μόνο αυτό, γιατί έχουμε φάγει και καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επανειλημμένα για το πώς δεν χειριζόμαστε σωστά την κοινότητα εκείνων οι οποίοι είναι ομόφυλοι. Αλλά ναι, το ότι είναι ένα θέμα για συζήτηση δεν θα το έλεγα σε επίπεδο γάμου, διότι είχαμε το σύμφωνο συμβίωσης με πολλά κενά, ένα σύμφωνο που να υπενθυμίσω ότι ψηφίστηκε το 2015 από ΠΑΣΟΚ, από ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ δεν είχε, δεν ήταν απούσα η φόφη γεννηματά, δεν ψηφίστηκε από το Σύνολο της Νέας Δημοκρατίας, μόνο 19 ψήφισαν, μεταξύ των οποίων πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απουσίαζαν Ευάγγελος Μημαράκης και Αντώνης Σαμαράς, και οι ανεξάρτητοι Έλληνες μόνο 3 το χτύπησαν, οι άλλοι απουσίαζαν. Άρα το θέμα έχει ανοίξει από τότε, από το σύμφωνο συμβίωσης. Ναι. Με πολλά όμως κενά. Και τώρα τι γίνεται, πάμε σε μια πολιτική πράξη. Δεν είναι θρησκευτική πράξη, είναι πολιτική πράξη, και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί η Εκκλησία να ανακατεύεται πια σε όλα. Και είμαι από εκείνους που πιστεύουν, ο οποίος κάνω κάθε πρωί γονατιστός το σταυρό μου και την προσευχή μου και λέω το Πατερημών, ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει, δηλαδή να έχουμε το χωρισμό Εκκλησίας κράτους. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Αλλά είναι μια πολιτική πράξη, όπου βεβαίως από εκεί και πέρα μπαίνει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Το θέμα της υιοθεσίας, της τεχνοθεσίας. Το ξεκαθάρισε ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που είπε για όνομα του Θεού ο Κασελάκης, ότι θέλει μαζί με τον Ντάιλερ να βάλουν μια παρένθετη μητέρα να σου κάνει και 2 αγόρια. Νομίζω ότι το παρατράβηξε εκεί, το παρατράβηξε. Ας λύσουμε το θέμα της υιοθεσίας στα ομόφυλα ζευγάρια, δεδομένου ότι στηβάζονται χιλιάδες παιδιά στα ιδρύματα και θέλουν ένα σπιτικό, και μην μου πει κάποιος ότι πώς θα μεγαλώσουν χωρίς να λένε μαμά ή χωρίς να λένε μπαμπά, γιατί μπορώ να του πω ότι υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με μαμά και με μπαμπά, και υπάρχουν οι μπαμπάδες που διάζουν τις κόρες, που υπάρχουν παιδιά εγκαταλειμμένα στον δρόμο. Ναι, αλλά δεν έχουμε φροντίσει όμως αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που ανοίγεις. Δεν έχουμε φροντίσει τελικά να απλοποιήσουμε και τις διαδικασίες ώστε τα παιδιά αυτά που είναι εγκαταλειμμένα στα ιδρύματα να βρούνε μια στέγη οικογενειακή που τους αξίζει. Πολυπλοκότητα, γραφειοκρατία, εμπόδια, φάκελοι, συνεντεύξεις, χαρτιά. Δεν έχει απλοποιηθεί η διαδικασία. Είχαμε ακούσει τις διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει αυτό, ότι πρέπει να έχουμε γρήγορη έξοδο των παιδιών από τα ιδρύματα. Δεν το έχουμε δει όμως στην πράξη. Τα αφήνουμε στην άκρη. Βάζω, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη. Αυτό που λες είναι η πεμπτουσία της υπόθεσης για μένα. Γιατί για παράδειγμα, εγώ έχω τα στοιχεία του 19, δεν έχω τα σημερινά στοιχεία. 2.500 παιδιά που ήταν για υιοθεσία και προχωρούσαν μόνο 75 ανά χρόνο. Αυτό το λέω για να επιβεβαιώσω τη δική σου τη θέση και την άποψη. Συν το ότι πολλά ομόφυλα ζευγάρια παντρεύοντας στο εξωτερικό είχαν και ένα παιδί που μπορεί να ήταν και το παιδί το από προηγούμενο γάμο με γυναίκα ενός εκ των δύο. Mm-hmm. Γιατί συμβαίνουν και αυτά. Βέβαια. Έτσι. Που όμως με το που πατούσαν το πόδι τους στην Ελλάδα, έχοντας κάνει το γάμο στο εξωτερικό, το παιδί έμενε μετέωρο. Δεν υπήρχε κανένας νόμος να μπορεί να το κατοχυρώσει το παιδί αυτό. Ή αν ένα από τους δύο γονείς ξαφνικά πέθανε συνεπώς. Καλά κάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, πράγμα που δεν το κατάλαβε ο Κασελάκης, δεν πειράζει. Αλλά
έχεις 2 μήνες μπροστά του, έδωσε 2 μήνες περιθώριο να γίνει συζήτηση στην κοινωνία, να γίνει συζήτηση και στη Βουλή, να γίνει συζήτηση με επιστήμονες για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα παράπλευρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και επειδή προηγουμένως μίλησα για την Εκκλησία, θα ήθελα να πω ότι ας ακούσουν κάποιοι ιερείς το τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική πανανθρώπινη, πραγματικά για τον άνθρωπο, δήλωση, ομιλία χτες στα πλαίσια αυτού που δίδασκε ο Κύριος, αγάπη για όλους. Δεν μπορεί να χωριζόμαστε και από την Εκκλησία στους εκλεκτούς και μη εκλεκτούς, επειδή συμβαίνει κάποιος να είναι ομόφυλος ή να μην είναι ομόφυλος. Θέλω όμως και το πολιτικό σου σχόλιο, γιατί ανοίγει η συζήτηση αυτή, έτσι, ανοίγει σε μεγάλη έκταση και φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή η κουβέντα δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που συζητώντας κάποιος καλεί να απαντήσει, να προβληματιστεί ή να ακούσει, να δεχτεί ή να μην δεχτεί την άποψη του άλλου. Αλλά θεωρείς ότι όταν αυτό το νομοσχέδιο φτάσει στη Βουλή υπάρχει πιθανότητα να έχουμε πολιτικούς στριγμούς, να έχουμε κυβερνητικούς στριγμούς? Στο σύμφωνο συμβίωσης η Νέα Δημοκρατία μέτρησε τις απώλειές της εσωκομματικά, σε εισαγωγικά. Είχε όμως το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει το νομοσχέδιο τότε. Αν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψηφίσει το νομοσχέδιο, γιατί θα του λείπει, για παράδειγμα, η παρένθετη μητρότητα μέσα από το νομοσχέδιο. Το ΠΑΣΟΚ δεν το ψηφίσει. Τι θα γίνει? Ή τι μπορεί να γίνει? Βάσο, επειδή μου το βάζεις πια το θέμα και πολύ σωστά στην πολιτική διάσταση, το θεωρώ απίθανο, κάτι το οποίο διακαώς το θέλει η αριστερά, η οποία πάντοτε ήταν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολύ πιο επιτακτικά από ότι ήταν τα δεξιόστροφα κόμματα. Μα θα πει είναι μισό όπως έρχεται. Εντάξει, μου, για την παρένθετη μητέρα δεν νομίζω ότι εκεί θα σκαλώσουν. Δεν το νομίζω. Εξάλλου, αυτά θα έρθουν σαν ένα νομοσχέδιο με άρθρα. Και άλλα θα ψηφίσουν, άλλα θα καταψηφιστούν, όπως έγινε και με το σύμφωνο συμβίωσης. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία, όπως έγινε και τότε, ούτε και τώρα. Το ξεκαθάρισε ο Μητσοτάκης, mm-hmm. όπως έκανε και μια φοβερή τρίπλα, να υπενθυμίσω, χθες το βράδυ, όταν του τέθηκε το θέμα Βορύδη, για παράδειγμα, ή της Μαρίας της Κεφάλα, η οποία είναι η αρμόδια υφυπουργός για την οικογένεια, που θα φέρει το Υπουργείο αυτό και το σχετικό νομοσχέδιο. Τι είπε? Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για τις κυβερνητικές πράξεις, αλλά οι βουλευτές, η Βουλή είναι εκείνη η οποία αποφασίζει και επικυρώνει. Και ο Βορύδης δεν πάβει να είναι και βουλευτής. Άρα το ξεπέρνει μια τρίπλα. Το θέμα είναι ότι η άποψή μου είναι πως θα περάσει το νομοσχέδιο. Το 2015 ήταν η εισήγηση ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε και με τις 19 ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι η εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι πεπισμένος ότι θα περάσει και με τις ψήφους των 2 αντιπολιτικών κομμάτων. Δεν ξέρω το ΚΚΕ τι θα κάνει αυτή τη φορά. Το ΚΚΕ το βλέπω ότι θα ψηφίσει μεν το πλαίσιο του πολιτικού γάμου, αλλά δεν θα ψηφίσει, δεν θέλει να βάλει στον παρονομαστή και την τεχνοθεσία ή την υιοθεσία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά νομίζω ότι καλό θα κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που έχει πάρει μια απόφαση. Εγώ πλήττω του ακούω ότι είναι θετική. Στη συνεντεύξη που του κάνω στο Real FM, στο ραδιόφωνο, είναι θετική. Αλλά τι κάνει τώρα? Έχει βρει τα κουμπιά της Νέας Δημοκρατίας και τους αμφισβητείες εκεί μέσα και παίζει μαζί τους. Τους τσιγκλάει. Εντάξει. Στις τελευταίες του δηλώσεις ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ακούστηκε και πολύ θετικός, έτσι. Δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό. Διαφάνηκε γι' αυτό. Άρα λες ότι το κάνει παιχνίδι. Παίζει με τα νεύρα του. Παιχνίδι. Σου πάει τα νεύρα της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, ναι, αλλά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εντάξει, ας σοβαρευτούμε πολιτικά. Ας σοβαρευτούμε πολιτικά. Έχει πάντως ενδιαφέρον στο εξής να παρακολουθήσουμε τις πολιτικές αντιδράσεις που και οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού μπορούν να προκαλέσουν στο εξής. Γιατί πολλοί περίμεναν τι θα πει ο Πρωθυπουργός για να αρχίσουν και να ξεδιπλώνουν και τις δικές τους σκέψεις και απόψεις. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός ό,τι είπε να πει το είπε. Από εδώ και μπρος
θα υπάρξουν επιλεγμένα στελέχη του, φαντάζομαι, που θα, όχι, αυτή είναι η πληροφορία που δίνω, που θα βγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα ενημέρωσης, για να αποσαφηνίσουν, να ακούσουν, να πάρουν απόψη και γνώμες, και νομίζω ότι στο δίμηνο επάνω, πριν τις ευρωεκλογές, θα φτάσουμε στην ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα γκρεμιστεί η κυβέρνηση εκ αυτού του γεγονότος. Εξάλλου, εάν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει το ευρωαποτέλεσμα, το ευρωαποτέλεσμα που ξέρει ο κόσμος ότι δεν γκρεμίζει η κυβέρνηση, θα επηρεαστεί και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά το πιστεύω, θα επηρεαστεί από την ακρίβεια, αν δεν είναι ελέγξει, γιατί αυτά που κάνουν είναι πειράματα, δεν είναι αστείες, δεν είναι παρεμβάσεις σοβαρές, και μπορεί να επηρεαστούν και από την εγκληματικότητα, κύριε. Απίστευτα πράγματα. Εδώ ένα παιδάκι 4 χρονών νήπιο, με κατάγματα στο νοσοκομείο, διασωληνωμένο από τον πατριό του. Στο Βόλο είδες τι έγινε τώρα τελευταία. Δεν πάει έτσι. Πραγματικά δεν πάει έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Φαντάζομαι θα έχουμε συχνά την ευκαιρία να τα ξαναλέμε. Γιατί μας ενδιαφέρει και η άποψή σου και το σχόλιο σου. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη εμπειρία εδώ, οπότε με χαρά θα σε ακούσαμε και σήμερα και θα σε ακούμε. Να σου το πω. Ναι. Από τη δεκαετία του 2000, πάνω σχεδόν 20 χρόνια, συνομιλώ με τον Άστρα, με το να συνεργαζόμουν σε επαγγελματική βάση. Τα πράγματα όμως πήραν ένα διαφορετικό δρόμο με τις δουλειές που είχα, κυρίως στα κανάλια, μετά και με την εμπλοκή με την πολιτική. Τώρα ήρθε η ευκαιρία λοιπόν να κάνω κάτι που το ήθελα. Να συνεργάζομαι θελοντικά, κάνοντας δημοσιογραφικές μου παρεμβάσεις, και πολύ περισσότερο στη δική σου την εκπομπή, αυτό συμφώνησα, και να κόβουμε κομματάκια, να τα δίνουμε στον καλό συνάδελφο το βράδυ σε ένα δελτίο ειδήσεων που είναι βέρα κοφτερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, ευχαριστώ, πολύ χάρηκα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε συχνά. Γεια σου Τέρενς, καλή συνέχεια.